Δέστε, δεν ανοίγει ούτε η βρύση ούτε τίποτα. Την ανοίγω, τίποτα. Το νερό που βλέπετε στις κουβάδες το πήραμε δανεικό από τους διπλανούς που έχουν υπόγειες δεξαμενές. Τα ντεπόζιτα είναι αδιανά. Ένα μπάνιο δεν μπορούμε να κάνουμε. Απαράδεκτες καταστάσεις με φόντο την έλλειψη νερού στο κέντρο του Ηρακλείου εδώ και 3 εβδομάδες, με την αγανάκτηση κατοίκων να ξεχυλίζει. Τώρα ένα μήνα κάθε μέρα δεν έχει νερό. Ντρέπομαι για τη δημοτική αρχή και ντρέπομαι για τους δημοτικούς άρχοντες και ειδικά για τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ. Τώρα ούτε με μοτέρ, 3 παροχές έχω. Και δεν τραβάει καθόλου. Εγώ τώρα από προχθές δεν έχω, το Σάββατο δεν έχω νερό. Καθόλου. Καθόλου. Σάββατο και Κυριακή καθόλου. Και τι λέτε δηλαδή στη ΔΕΙΑΗ, δηλαδή τι σας λένε από τη ΔΕΙΑΗ. Παίρνω τηλέφωνο, δεν μας λένε την αιτία που δεν υπάρχει νερό στην περιοχή. Υπάρχει λίγη κάποια βλάβη την οποία δεν έχουν βρει. Δημότης κουβαλάει νερό με κουβάδες από σπίτια φιλικών του προσώπων προκειμένου να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ενώ άλλοι δημότες βάζουν το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουν βιτία με νερό, όμως αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, όπως σημειώνουν. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα και 1,5 μήνα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή? Εγκαταστήσαμε μηχανάκια προκειμένου να μπορούμε να ανεβάσουμε το νερό, ενώ πριν ανέβαινε μόνο του. Ναι. Έχω βάλει και ένα μανόμετρο για να βλέπω πότε έρχεται νερό. Αυτά. Και τώρα έρχεται το νερό, ανεβαίνει το νερό. Γιατί... Όχι, δεν ανεβαίνει το νερό. Μπορείτε να δείτε κι εσείς τη βρύση την εξωτερική που δεν έχει σταγόνα νερό. Και τα μηχανάκια βάζουμε, αλλά πρέπει να έρθει και το νερό για να βάλουμε το μηχανάκι. Εδώ είναι το μανάκι στο μηδέν. Κλειστή η βρύση, έτσι. Και εδώ είναι ανοιχτή η βρύση. Ισόγειο. Γειτονικά σπίτια με κουβάδες. Το πρώτο τηλεφώνημα που τους πήρα εγώ προσωπικά, γιατί τους έχει πάρει όλη η γειτονιά. Το πρώτο τηλεφώνημα μας είπανε ότι έχει κάποια ζημιά την οποία δεν την έχουν βρει. Αρκετοί μάλιστα δημότες ξενυχτούν για το νερό, όμως και πάλι δεν στέκονται τυχαίροι, καθώς ανοίγουν τις βρύσες τους. Ούτε το μοτέρ παίρνει μπροστά. Δεν έχει καθόλου πίεση το νερό. Η πίεση είναι πάρα πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να μην παίρνουμε όλοι νερό. Και είμαστε και κέντρο και υποτίθεται ότι είναι πιο καλή η ροή κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Χθες καθόμουν μέχρι τις 1,5 ώρα εδώ για να μπορέσω να ανεβάσω νερό. Θα αναγκαστώ να αγοράσω. Το πρόβλημα επιβεβαιώνει με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος συνιστά υπομονή στους δημότες, λέγοντας ότι η υπηρεσία προσπαθεί να εντοπίσει το πρόβλημα, το οποίο οφείλεται είτε σε διαρροή είτε σε φράξιμο αγωγού.